Είναι η Έλενα Ευσταθίου και είναι εδώ κοντά μας. Γεια σου, Έλενα μου. Καλώς μας ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Και πάντα όποτε έρχεσαι, έρχεσαι και με γεμάτα τα χέρια. Πάλι. Και βλέπω ήδη εδώ δίπλα μου. Τι είναι αυτό, Christmas cake. Είναι ένα από τα καινούργια μας Christmas cake, τα καινούργια σχέδια. Αυτό είναι ο καλλιθράφτης που είναι φέτος το σχέδιο που επιλέξαμε να έχουμε σαν σχήμα. Ναι. Που θα προωθήσουμε και σου έχω φέρει επίσης και ένα κουτί με σοκολατάκια, truffles κλπ. Να το... Σε ευχαριστούμε, Έλενα μου, πάρα πολύ. Για να δω. Σε ευχαριστώ πραγματικά πολύ. Να είσαι είναι όλα κατασκευής Λαγκαλερί, βέβαια. Να είσαι σίγουρα ότι θα τα τιμήσουμε δεόντως. Έχει έτσι πολύ πράγμα εδώ. Εντάξει, κατάλαβα. Παιδιά, πάρτε μετά στο γραφείο. Εδώ μείνετε μαζεμένοι, μην φεύγετε, μην ξεφεύγετε. Βλέπετε εδώ ότι ανοίγω. Και σοκολατάκια και άλλα σοκολατάκια. Πραλινάκια και μια μεγάλη σοκολάτα επίσης δικής μας κατασκευής, η Square μας. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ένα πουρο, μην το καπνίσετε. Να το φάμε. Φάτε το. Ναι. Είναι σοκολατένιο πουρο. Θα μπορεί και να το αφήνω τυλιγμένο και να μην το σκεφτώ. Σε ευχαριστούμε για την διευκρίνηση. Καλά. Πάρα πολύ ωραία. Έλενα μου, να είσαι καλά κι εσύ. Θα τα φάμε στην υγεία σου μετά. Βεβαίως. Εδώ, θα τα τιμήσουμε. Τα βάζω εδώ στην άκρη και θέλω να πούμε τα δικά μας. Πάμε. Θα ξεκινήσω από αυτό που έλεγε ο Χάρης μας τώρα, ότι είναι καλό λύση κάποια δουλειά όπου είσαι να καταλαβαίνεις πότε νιώθεις ότι θέλεις να προχωρήσεις, να φύγεις από εκεί που είσαι και να πας παρακάτω. Το έχεις νιώσει εσύ ποτέ αυτό? Φυσικά. Το έκανες? Εγώ το έχω κάνει πάρα πολλές φορές στη ζωή μου και από θεατρικά σχήματα στα οποία υπήρξα, ας πούμε, 13 συναπτά έτη. Και ήρθε η ώρα που είπα δεν μπορώ να μείνω άλλο εδώ, δεν με χωράει ο τόπος και φεύγω. Και έφευγα όχι έχοντας εξασφαλισμένο το επόμενο βήμα, έφευγα και πέγραφα άνεργη. Ναι. Δηλαδή εκεί που ένιωθα ότι τέλος εδώ κλείνει ο κύκλος, έφευγα. Και δεν μπορεί να πεις ότι έφευγες και ήσουν χωρίς έγνοιες για τα οικονομικά του επόμενου μήνα. Όχι, αυτό σου λέω ότι δεν είχα καν κάτι υπόψη μου όταν το έκανα. Ναι. Αλλά ήμουν συνεπής με τον εαυτό μου. Αυτό, συνεπής με τον εαυτό μου. Ναι. Αυτό δεν σου χαρίζει και μια ψυχική υγεία? Φυσικά και ένα μπαλανσάρισμα έτσι, ψυχικό που λες ότι ναι, δυσκολεύομαι, αλλά ήταν επιλογή μου που επέλεξα και το έκανα. Και είναι πολύ σημαντικό να επιλέγουμε στη ζωή μας για πολλά θέματα. Ναι. Να είναι επιλογές μας αυτά που κάνουμε και να πληρώνουμε το όποιο κόστος βέβαια της επιλογής μας. Γιατί οι επιλογές μας έχουν και κάποιο κόστος. Ναι. Έτσι, κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις. Αν αυτό που χάνεις είναι περισσότερο από αυτό που κερδίζεις, εξασκέψου το. Ναι, μ' άρεσε αυτό που είπες. Συνεπείς με τον εαυτό μου. Ναι. Υπήρξαν μάλλον φάσεις στη ζωή σου που δεν ήσουν τόσο συνεπείς με τον εαυτό σου? Υπήρξαν ως προς το πρόσωπο μου, όχι ως προς αυτό που έχω με τους απέναντι. Ναι, ναι, για σένα λέω. Δηλαδή, ως προς εμένα, ναι, υπήρξαν φορές που δεν ήμουν πολύ συνεπής με τον εαυτό μου, κυρίως σε ό,τι αφορά πράγματα που ήταν για το προσωπικό μου καλό. Ναι. Δηλαδή, αν το γενικότερο καλό επέβαλε να κάνω κάτι που σε μένα δεν θα κάνει πολύ καλό, προτιμούσα να κάνω το γενικό καλό. Ναι. Ναι. Λοιπόν, σε ποια φάση σε βρίσκουμε τώρα, γιατί έχεις βάλει και καινούργια πράγματα στο πρόγραμμα και το Chase και όλα αυτά. Θέλουμε να μας πεις τα νέα σου. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι για ένα χρονικό διάστημα είχα μόνο το Λαγκαλερί, όπου είναι κάτι που ξέρεις πολύ καλά ότι με γεμίζει, πολύ. Νιώθω πολύ όμορφα, πολύ δημιουργικό. Είχαμε πάει πέρσι, πριν κάποιους μήνες, της προηγούμενης σεζόν τηλεοπτικής, να παίξουμε ένα φιλανθρωπικό στο Chase. Ήταν το τρίτο, τέταρτο φιλανθρωπικό που έκανα με τον Τάσο και επέμενε ο Νέαρ ότι πρέπει να γίνω chaser. Και εγώ λέω εντάξει, κάνει πλάκα, είναι μέσα στα πλαίσια του χιούμορ. Ναι, λέω, και δεν έκανε. Θα το κάνουμε. Και τελικά δεν έκανε πλάκα, το εννοούσε. Με αποτέλεσμα να βρεθώ εκεί, εντάξει, στην αρχή πάρα πολύ αγχωμένη, γιατί μπορεί να έχω ένα ευρύ φάσμα γενικών γνώσεων μέσα από τα χρόνια, έτσι. Ναι. Δεν είναι ότι κάθομαι τώρα και διαβάζω, δεν έχω χρόνο να διαβάσω. Ό,τι ξέρω, ό,τι έμαθα, ό,τι κουβάλισα σαν γνώση, το ανακαλώ στην πτήμη μου
Εάν η ερώτηση είναι κάτι που είναι μέσα στο πλαίσιο αυτό, την απαντώ. Εάν δεν είναι, υπάρχει και το πάσο. Ναι, ξέρεις, είναι ωραίο αυτό που λες, γιατί πάρα πολλές φορές και εμένα με έχουν ρωτήσει αν σας δίνουν τις ερωτήσεις από πριν, αν ξέρετε κλπ. Τι γίνεται. Ναι. Οπότε. Όχι, δεν ούτε τις ερωτήσεις, ούτε τις απαντήσεις, ούτε αυτάκι έχουμε στο αυτή ναι. μας. Καμία συνεννόηση, ούτε τηλέφωνο έχουμε κοντά μας. Οπότε εκεί εκτίθεσαι επί προσωπικού. Ναι. Δεν είσαι και κρυμμένη πίσω από ένα ρόλο που. Τέλος πάντων, ήταν του ρόλου το λάθος. Ναι. Δικό σου. Καθαρά. Δικό σου. Εντάξει, έχω πει ότι οι μαθηματικές ερωτήσεις δεν αφορούν εμένα. Είναι όλες πάσο. Ναι. Κατά τα άλλα, καλά. Άγχος. Είναι σαν ηλεκτρική η καρέκλα εκεί του Τσέλσι. Σαν να πηγαίνεις εξέταση κάθε φορά, δεν Παναγία είναι. Παναγία μου, ναι. Σου έχει τύχει ποτέ να μην ξέρεις μια ερώτηση και με το που τελειώσει ο χρόνος να πεις με αφού το ήξερα. Είναι η πίεση που βρίσκεσαι εκείνη τη στιγμή που μπορεί κάτι να το ξέρεις, αλλά να σταματήσει λίγο ναι. ο εγκέφαλος, ας πούμε, ή να το έχεις μπερδέψει με κάτι. Ξέρεις, η γνώση. Όταν περάσουν πολλά χρόνια, κάπου δεν είναι ξεκάθαρη μες στο μυαλό σου, γιατί χρειάζεται και μια επανάληψη. Και εγώ το παθαίνω με τα μαθηματικά, Έλενα μου. Δεν είναι ότι δεν τα ξέρω, απλά δεν είναι ξεκάθαρη η γνώση μέσα μου. Ναι, έτσι. Συμφέρει αυτό να το λέμε. Πάρα πολύ, με έχεις βοηθήσει τώρα να το τοποθετήσω σωστά. Δεν είναι ξεκάθαρη η γνώση. Εμένα ποτέ δεν ήταν. Για να καταλάβεις, ο καθηγητής μου των μαθηματικών, ο κύριος Οικονομίδης, καλή του ώρα, δεν ξέρω αν είναι μαζί μας, αν έφυγε, δεν ξέρω. Όταν μας γράφανε μέσα στα λευκόματα στο τέλος του Λυκείου, μου είχε γράψει «αξίζει λίγη προσπάθεια στη ζωή». Σκέψου τι εικόνα είχε για μένα, ότι ήμουν ένας παρατημένος άνθρωπος που δεν ήθελα να κάνω τίποτα, γιατί αυτό έδειχνα στο δικό του μάθημα. Ναι. Δεν με ενδιέφερε τα μαθηματικά, δεν με ενδιέφεραν καθόλου. Δεν τα καταλάβαινες. Είναι σαν να έχω, ας πούμε, δυσαρρυθμία, πώς λέμε, δυσλεξία. Ναι. Ναι, δεν μπορώ. Αν μου πεις τον αριθμό του τηλεφώνου σου, εάν δεν το γράφω ένα-ένα την ώρα που μου το λες, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Κατάλαβα. Δεν μπορώ να θυμηθώ αριθμούς. Ναι. Όχι, το κατανοώ απόλυτα αυτό. Ειδικά με τα μαθηματικά. Ναι, δεν είναι γρήγορη η σκέψη μου στα μαθηματικά. Σε νιώθω. Η πρώτη φορά λοιπόν που βρέθηκες εκεί στο Chase για να κάνεις τα γυρίσματα, είχες αυτή την αγωνία που μας είχες περιγράψει για το τώρα αναμετριέμαι εγώ με μένα στην ουσία. Βέβαια. Καταρχήν να σου πω ότι είχα υδρώσει τόσο πολύ που ένιωθα ότι θα λιποθυμήσω. Ήταν ασύλληπτο. Δηλαδή τέτοιο τρακ δεν είχα ούτε σε πρεμιέρα. Ναι. Τώρα γιατί... θα σε πάω, σε αυτό που λες ούτε σε πρεμιέρα, θα σε πάω πίσω έτσι κάποια χρόνια και θα δούμε διάφορα αποσπάσματα σε πολύ λίγο. Ναι. Αλλά πριν από αυτό θέλω να σε ρωτήσω, αν θυμάμαι καλά, μπαίνουμε σε μια πολύ αγαπημένη σου περίοδο, την Χριστουγεννιάτικη. Ναι, την νοήτε, αγαπάς πολύ, σωστά πάρα το θυμάμαι. Πολύ. Για να καταλάβεις, 17 του Οκτώβρη εγώ είχα στολίσει το σπίτι μου. Αλήθεια. Έχω μια τέτοια τρέλα. Εσύ και το Λονδίνο που ξεκινάτε νωρίς. Ακριβώς. Ναι. Και τα έχεις στολίζεις όλα τα από πάντα, ό,τι θυμάμαι. Όλα. Τη σκάλα, το δέντρο, τα τραπέζια. Ακόμη και μέσα στο μπάνιο σου έχεις... Όχι, δεν έχω φτάσει ακόμα. Μόνο εκεί δεν έχεις μπει. Ναι, αλλά την κουζίνα, το σαλόνι, την πόρτα, τη σκάλα, το δέντρο εννοείται. Τι ωραία. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Έχω αυτή τη βίδα, αλλά έχω επίσης και τη βίδα ότι 6 του μήνα δεν υπάρχει τίποτα. Τίποτα. 6 του μήνα βράδυ φεύγουν όλα τα πάντα. Μαζί με τους καλικάντζαρους. Φεύγουν και τα στολίδια. Ναι, με βοηθάει η στολίδια. Ναι. Λοιπόν, Έλενα μου, πάμε να ταξιδέψουμε λίγο στο χρόνο. Θέλουμε να βλέπουμε μαζί ένα απόσπασμα από σειρές, ταινίες και όλα αυτά. Και εσύ να μας λες σε ποια φάση της ζωής σου ήσουν τότε. Πώς θυμάσαι εσύ τι... Ναι, βεβαίως. Πάμε να το δούμε. Όχι, κορόιδο στο κλουβί. Άντε, έτσι, το κορόιδο στο κλουβί, εγώ είμαι εδώ μέσα. Κλουβί. Αποκαλείς αυτόν το πράγμα κλουβί, αγάπη μου. Έκτιζες ολόκληρο μπαλάτι, αγάπη μου. Ναι, αγάπη μου, ένα μπαλάτι που θα το χρωστούμε για τα υπόλοιπα 348 χρόνια της ζωής μας. Έκανα γιατί έχει κυπριοποχρωστεί, αγάπη μου. Άτε. Αν δεν εχρωστούσαμε, δεν θα είμαστε Κυπραίοι. Σταμάτα τις εξυπνοπλακίες, εύκα έξω ότι ο καφές σου εγγυρεί και σιώνει. Δεν πήρες χαμπάρι ότι θα πεθάνουμε και θα έχουμε standing order ακόμα. Τέλειωνε, θα χρωστούμε μια ζωή, λαλό σου. Μια ζωή την έχουμε. Κι αν δεν την γλεντίζω μέσα στο τόρο. Τι ωραία που το περιγράφατε τότε, ρε Έλενα μου. Μάλιστα. Τι ωραία. Δεν είχε σημασία πώς το δάνειο επεισόδιο των Τάχων αυτό. Είναι το πρώτο επεισόδιο. Είναι σκηνή από το πρώτο επεισόδιο το 2003. Να σου πω, ναι. Δύο το έχω εδώ, αλλά πάω με το δικό σου. Τρία. Όχι, τρία. Ναι, τρία. Μια χαρά. 2003 εσύ τα ξέρεις καλύτερα. Γιατί γέννησα την κόρη μου και μετά ξεκινήσαμε τους Τάχους. Η κόρη μου είναι του 3, άρα είναι το 2003. Τρία. Πώς ήσουν, σε ποια φάση λοιπόν ήσουν τότε?
προσωπικά σε ποια φάση ναι, ήμουνα. Ναι, εσύ σαν Έλενα. Νομίζω ήμουν καλά. Είχα μόλις γεννήσει την κόρη μου, ήμουν ενθουσιασμένη. Η καινούργια συνεργασία ήταν κάτι που με είχε εξητάρει, γιατί αγαπήσαμε αυτή τη σειρά ναι. από την αρχή όλοι. Νομίζω πάρα πολύ καλά και είναι και στιγμές που τις αναπολώ, πρέπει να σου πω. Ναι. Ενώ όσον αφορά τη δουλειά. Ναι, το κόκκινο μαλλί. Ναι. Θα επέστρεφες το κόκκινο μαλλί? Όχι, αγάπη. Γιατί? Γιατί κάθε 8 μέρες έπρεπε να βαφορίζα. Α, οπότε και είναι φτάνει. Σου. Ναι, φτάνει. Ναι. Μια χαρά. Λοιπόν, η περίοδος τότε, έτσι μόλις είχες γεννήσει το κορίτσι σου, επιστροφή ναι. στη δουλειά κλπ. Θυμάσαι τον εαυτό σου? Το θυμάμαι τον εαυτό μου πολύ αγχωμένο, γιατί αναγκαστικά πρέπει να αφήνω το βρέφος για να πηγαίνω ναι. στο γύρισμα. Αλλά επειδή και με το πρώτο παιδί αυτό συνέβαινε, κάπου το είχα συνηθίσει. Ναι. Ήταν μέρος της δουλειάς. Λοιπόν, επόμενο εγώ απόσπασμα. Πες και εγώ αυτοκίνητο, νομίζω ότι δεν έρχεται, σταματάτε. Mm. Α, και άντε να μην έρθει να σας έβρει, να σας επηρεάσει καν. Εντάξει, δεν είναι αυτή η κουρτά, δεν ήταν μέσα, πάρα ζητώ και πλήρω. Έρχεται ο κύριος Ανδρικός μαζί. Ναι, έτσι τρεις, ο Λάζαρο και ο Ανδρικός ο διοικητής. Πέμω εσπασμένη ξυλέ του Ανδρικού. Ότι ωραία σκά. Συγγνώμη, τώρα που να έρθουν, τι θα τους πούμε? Τίποτε θα τους πούμε. Έρχονται. Λοιπόν, ακούστε, να μας πούν τζίνι. Εγώ νομίζω, εάν δείτε ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, ρε μιλώ. Αν δεν πάνε καλά τα πράγματα, θα φύγετε με τρόπο. Εγώ πάλι να δω το διοικητή και να τον συγκόψω ενευριασμένος, εντάξει. Ο Θεός να βάλει ο Σέρι. Α, τι βλέπω, έτσι είναι οι κορούδες μας. Να μ' ωραία σκάει, σου κάνεις παρέα τον κορούδο. Κάτσε αντρικό μου, κάτσε αντρικό μου, γιατί έτσι όπως σε θεωρώ πως εγίνηκες, να θες χαμέ για μου. Μαμά, τι έχει ο κύριος Ανδρικός, ένιωθει καλά? Είναι καλά ο Ανδρικός μας, στενοχωρέσαμε τον πολλά. Μάλιστα, Ανδρικό, ήβρα στην κατίνα σου. Είναι μου τη δουλειά σου, ρέσκα. Εντάξει, λίγο με συγκινήσετε τώρα, ναι. γιατί είχα μια μεγάλη αγάπη στον κύριο Παπαμαρχίδη, τον αείμνηστο, και στον κύριο Μαυρομάτη, αλλά περισσότερο με τον κύριο Παπαμαρχίδη που δουλέψαμε πάρα πολλά χρόνια μαζί. Νιώθω ευλογημένη, τυχερή, ήταν μεγάλη μου τιμή που πρόλαβα να δουλέψω και να είμαι κομμάτι αυτού του πράγματος και να αγγίξω λίγο από το ταλέντο τους. Ήταν φοβερό. Ξέρεις, είναι πολύ όμορφο το να νιώθεις όλα αυτά τα συναισθήματα, παρόλο που είναι η συγκίνηση, είναι όλα αυτά που θυμάσαι και αναπολύς. Πόσο φτωχότερος μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει ζήσει όλες αυτές τις στιγμές, που δεν έχει να θυμάται τόσα πράγματα? Σίγουρα. Είναι εκπληκτικό το να ζήσεις δίπλα από αυτούς τους ανθρώπους. Σας άκουγα και πριν που λέγατε για το αν έχει σπουδάσει κάποιος, αν δεν έχει ναι. σπουδάσει κάποιος. Αυτή η γενιά των ηθοποιών. Έλα, μπορεί... Δημήτρη μου, έλα. Ναι, έλα, μην ανησυχείς. Εντάξει. Ναι. Όλα καλά. Θα έχουμε ευκαιρία στην εκπομπή, Έλενα μου. Είμαστε. Συμβαίνουν αυτά, τι, δεν είμαι και από σίδερο. Εννοείται. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να μην σπούδασαν, αλλά έφερναν πηγαίο το ταλέντο τους. Ήταν δίπλα από μεγάλους επίσης ηθοποιούς, σκηνοθέτες και απορροφούσαν τη γνώση. Η διαφορά που υπάρχει με τα σημερινά ίσως παιδιά που δεν έχουν σπουδάσει είναι αυτό ότι νομίζουν πως τα ξέρουν όλα. Ναι. Γι' αυτό θεωρώ ότι ο ηθοποιός πρέπει να είναι μορφωμένος, να έχει παιδεία, θεατρική παιδεία, γενική παιδεία και να κουβαλά και το ταλέντο οπωσδήποτε, γιατί είναι η μαγιά, η ναι. βάση το ταλέντο. Ναι. Αλλά το ταλέντο από μόνο του δεν θα σε πάει πολύ μακριά. Ναι, σίγουρα. Δεν θα ναι. σε πάει πουθενά στην ουσία. Μόνο ναι. για λίγο μπορεί να διαρκέσει αυτό. Και πώς ήταν αδιάβροχη μας. Εσύ... Καλή επιλογή. Εσύ πώς αντιδράσεις, Έλενα μου, σε δηλώσεις τύπου απόλυτες, όπως αυτό που λέγαμε προηγουμένως, που έχει πει ο Μπέζος ότι εγώ δεν συνεργάζομαι με κανέναν αν δεν είναι ηθοποιός. Αν δεν δω το χαρτί. Ναι, όχι. Δεν κοίταξε να σου πω. Αλλά... Η αλήθεια είναι ότι δημιουργούνται ηθοποιοί δύο ταχυτήτων. Όταν θέλεις να δώσεις κάποια πράγματα και ο παρτενέρ σου, γιατί είναι μια ομαδική δουλειά το θέατρο,
ή και η τηλεόραση ακόμα δεν σου δίνει αυτό που πρέπει να σου δώσει, αναγκαστικά πας και εσύ πίσω. Καταλαβαίνω αυτό που λέει. Εγώ δεν είμαι τόσο απόλυτη. Ναι, αλλά δεν όμως είναι και πολύ απόλυτο. Είναι αυτό απόλυτο, που ναι λες εσύ τώρα και για τις περιπτώσεις ναι που έχεις αναφερθεί εσύ, αλλά και στην Ελλάδα, μεγάλη ηθοποιή κλπ. Που δεν ήταν ηθοποιή. Εντάξει, όμως δεν μπορούμε να το πάρουμε αυτό ως μέτρο και να πούμε «Α, μη σπουδάζετε». Όχι, τίποτα δεν είναι απόλυτο. Όποιος έχει ταλέντο να περνά να τα λέει. Ναι. Όχι, αλλά εντάξει. Είναι όμως και σαν άτομο λίγο απόλυτο σε όλα ναι, του ναι ο Γιάννης ο Μπέζος. Τον εκτιμάς και τον αγαπάς και τον σέβεσαι για αυτό που είναι. Ναι. Εγώ το θεωρώ σπουδαίο ηθοποιό. Ναι. Λοιπόν, επόμενο κομμάτι που θα δούμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Αλέξη. Καλημέρα Χρυσή μου. Μέρα. Δεν πειράζει πολλά που άρχισα. Πού εγκαθυστέρησε η κούκλα μας. Ποιος σε τόλμησε να καθυστερήσει την κούκλα μας που εβιάζεται να έρθει νωρίς-νωρίς στη δουλειά της. Αφού ξέρεις κύριε Αλέξη ότι έρχομαι από την Παλουρκό της, άλλωστε αυτό τα κάτω περνώ 18 φώτα τροχέας. Ναι, σωστά, έχεις δίκιο. 18 φώτα είναι 18 φώτα. Έτσι έτσι και τρία. Όλοι μας περνούμε φώτα. Και μάλιστα εμείς περνούμε τα η ώρα 7.30 που έχει κίνηση. Όχι η ώρα 9. Τώρα ξέρω ποιος σου μίλησε. Εσύ μου εμπλανώνεις. Αφήστε καλέ μου την κοπελούδα ανήσυχη. Εμουντάρεται την πρωί. Τέλος πάντων, Βέρσα μου, ο καφές σου είναι που μένα. Μάλιστα. Πιάσαμε και τη συζήτηση και δεν μας είπες ούτε και πριν για τα ψάρκα, οπότε θέλουμε το διπλό, Έλενα μου τώρα. Το διπλό. Τα ψάρκα ήταν μόλις είχα μετακομίσει Λευκωσία και είχα πάρει το σπίτι μου εδώ και είχε σταματήσει το πήγαινε έλα, ναι, λέμε Λευκωσία, πράγμα το οποίο είχα όταν κάναμε τον αστυνομικό σταθμό. Πηγαίνω ερχόμουνα, αλλά μεσό Λευκωσία. Να αναφέρουμε βέβαια και την αείμνη στην Έλλην Κυριακίδου, μια άλλη μεγάλη μορφή του Κυπριακού Θεάτρου, που επίσης ευτύχησα να δουλέψω μαζί της και θεατρικά και τηλεοπτικά. Yeah. Να σου πω ότι στα γυρίσματα του αστυνομικού σταθμού, σε ένα από αυτά μου είχαν φέρει το γιο μου. Έκπληξη. Έκπληξη, γιατί δεν έβλεπα το παιδί, ήμουνα συνέχεια. Ναι. Οπότε δεν έφευγε. Του λέγαμε, αγάπη μου, τώρα θα αρχίσει γύρισμα, πρέπει να βγεις έξω. Δεν έφευγε, έκλαιγε, ούρλιαζε. Και τον έβαλα κάτω από αυτό τον πάγκο που βλέπεις. Τον αλήθεια να δείξει το πλάνο εκεί που κάθομαι. Είναι ο πάγκος μου, ας πούμε. Που στεκόσουν εκεί που κάνατε τη συζήτηση. Που κάναμε τη συζήτηση. Και τον είχα βάλει κάτω εκεί από τα πόδια μου. Δεν φαινότανε. Κάναμε τη σκηνή και ο Μαρίνος έπαιζε με κάτι όπλα, κάτι αστρατιωτάκια που είχε από κάτω εκεί. Τα βλέπεις. Κάτω από τον πάγκο ήταν ο Μαρίνος. Πόσο χρονών ήταν τότε. Τότε θα ήταν. 4, 3,5 μου το μωρό. Μικρό. Ναι. Τι ναι ωραία. Ναι. Λοιπόν, επόμενο. Αυτό είναι για εσάς. Ω, δεσποσίνη, είπαμε, Παυλάκη. Με είναι το πέμπτον που φτάνει σήμερα στο σχολείο. Και ποιος το στέλνει. Είδα μόνο να σας πω. Παυλάκη! Παυλάκη! Το παλαιόπαιδο. Μα τόσα δώρα σήμερα. Και από ποιον. Εγώ δεν είπα σε κανέναν ότι σήμερα κλείω τα... 8. Εν τω μεταξύ, Ρελίνα μου, όλοι οι ρόλοι σου, μα να σου πηγαίνουν τόσο πολύ. Αυτή είναι και η μαγκιά του ηθοποιού, βέβαια. Εδώ να σου πω ότι σε αυτό το γύρισμα που έκανα αυτήν τη γεροντοκόρη των ετών... 18, είπες. 18. Ναι, 18. Ναι. Ήμουν έγκυος στο γιο μου και ήμουν και... σχεδόν 8 μηνών όταν το γυρίσαμε. Α, ίσου. Οπότε, ναι, λέγαμε πώς θα δικαιολογηθεί ότι αυτή η γυναίκα είναι δεσποινής ναι και είναι έγκυος με την κοιλιά τούρλα. Ναι. Και οπότε το κάναμε ότι είναι χοντρή. Και ελπίζαμε ότι δεν θα φανεί και δεν φάνηκε ναι, τελικά. Ναι, αλλά εκεί με 7-8 μηνών το γιο μου. Ναι, και έκανα αυτή την... Δεν είναι ωραίο που βλέπεις έτσι τώρα ναι, στιγμές απίστευτο και θυμάσαι, πηγαίνεις πίσω. Ναι. Λοιπόν, άλλο ένα σου έχουμε, Έλενα. Ώστε έτσι, σωροπιάζει ο κύριος. Για τούτο να σηκώνει στο τηλέφωνο το σύνορα, να. Το τηλέφωνο, ρε, Μέρη. Το τηλέφωνο είναι χαρασμένο, λίγο μέρος, είπαμε. Κάτσε το ακουστικό να δεις. Μάλιστα. Το τηλέφωνο είναι το μέρος. Η κυρία...
Ζώνα Νικολάου, για θυμίστρια βιβλίων. Κάνουμε μια έρευνα σχετικά με το τι βιβλία διαβάζουν οι κύριοι, οκ. Εσύ, έκαμε και εσύ έρευνα. Όχι, εγώ δεν έκανα έρευνα. Αυτές οι κοπελιές έχουν πολλά και εσύ στα δουλειά δεν θέλει να γίνει τραγουδίστρια. Ξέρω εγώ. Και τραγουδίστρια. Το ανεξίασα, αυτό το μοντέλο. Ούτε αυτό το μοντέλο δεν θέλω να γίνει. Έρθα τη σιόρνα σου. Μα μπορεί να γίνει να γίνει ευκολύτρια, ξέρω. Αμάνια σας, έχω βαρεθεί. Φεύγω. Έκλεισες τη ραντεβού. Ένα πρόλαβα. Ένα πρόλαβες, α. Ένα σου κάνω τα μάτια σου. Μάλιστα. Κάνατε ένα σκαφέ για το να 90. Το 90 έχω το 90, εδώ. Το 90, ναι. Ήταν η εποχή της βιντεοτενίας. Ναι. Αν δεν απατώ με αυτό, λεγόταν βραχυκυκλώματα. Ένας κύριος σούπερ μαφίας, μου είπε ο Χάρης. Α, ώστε είναι άλλο. Ναι. Έχω μπερδευτεί. Ναι. Αλλά αυτό είναι μια απόδειξη ότι υπήρξα και αδύνατη. Ναι, σιγά ρε Έλενα μου, μια χαρά. Ορίστε. Για πες, Χάρη μου, τι, πες. Έλα, έλα μέσα. Α, έλα μέσα, κάθεσαι εκεί. Έλα να μας τα πεις από κοντά. Ήταν καταπληκτικά τα πλάνα στην παραλία. Α, είχες πλάνα στην παραλία. Για να το λέει ο Χάρης. Α, κάτι θα έχει δει. Έλα, Χάρη μου, έλα. Πάρε το μικρόφωνο και έλα. Για έλα να στην δούμε. Παρέα έλα μας, Χάρη. Μου υπήρξαν σκηνές που σε δυσκόλεψαν σε όλη την πορεία σου μέχρι σήμερα. Όχι, γιατί εκ των προτέρων συνεννόηση υπάρχει ότι δεν θέλω σκηνές που θα με δυσκολέψουν. Ναι, τι σε δυσκολεύει, ερωτική, ας πούμε, σκηνή. Ναι, σε δεν δυσκολεύει. Μπορώ. Δεν το έχεις δεν με την ερωτική καθόλου. Σκηνή. Δεν θέλεις. Δεν μπορώ. Ναι. Δεν μπορώ. Και έτσι, μα δεν υπάρχει και λόγος, θεωρώ. Ενώ όταν μπορείς να δώσεις κάτι ερμηνευτικά, γιατί δεν πρέπει να το κάνεις πρακτικά. Ναι, βλέπουμε πάρα πολλά πρακτικά το τελευταίο διάστημα. Αλλά είναι, γίνονται για να γίνουν για χάρη τηλεθέασης κλπ. Εγώ δεν ήμουν διαθέσιμη να το κάνω αυτό. Ναι. Αυτό σε δυσκόλεψε σε κάποιες περιπτώσεις ή όχι. Ναι. Γιατί τότε ήταν και διαφορετικά τα πράγματα. Ναι, όχι, δεν με δυσκόλεψε, αλλά ήταν η επιλογή μου. Έλεγα, παιδιά, δεν μπορώ, δεν το θέλω, δεν μ' αρέσει. Ούτε φίλοι δεν έχεις δώσει τηλεοπτικά. Όχι. Ναι. Ναι, πέμας χάρη. Τίποτα, απλά είπα ότι έβλεπα αυτή την ταινία το πρωί, που έτσι έβλεπα διάφορα αποσπάσματα και είχε κάτι πλάνα. Τι πλάνα, εξαιρετικά. Περίγραψέ μας, τι να δούμε. Γιατί δεν τα έβαλες τα εξαιρετικά πλάνα τότε. Λέω και εγώ τώρα. Τι? Τα... Αν του δώσεις την άδεια σου, θα μας τα δείξει αύριο. Στην αύριο, εκπομπή. Τώρα, δώστε μου. Όχι, φτάνει! Θέλω να σας πω ότι ανεβάζει πολύ ωραία πράγματα στο διαδίκτυο. Ναι, πρέπει να την ακολουθήσετε. Δεν θα πω για τα Facebook προηγούμενα. Ή Instagram. Όχι Instagram, Facebook. Εγώ δεν έχω Facebook, αυτό δεν σε βλέπω. Ναι, δεν γράφω στο Instagram, μπαίνω, βλέπω λίγες φωτογραφίες, κάτι, αλλά δεν είμαι παιδί του Instagram. Τα τελευταία που έχει ανεβάσει εσύ που τα βλέπεις. Ναι. Δεν είμαι. Ανεβάζει διάφορα. Τι σου άρεσε από τα τελευταία, γιατί εγώ δεν έχω Facebook να τα βλέπω. Δεν μπορώ να. Κάποιες φορές παίρνω τηλέφωνο, τα σχολιάζουμε. Εντάξει, σήμερα το τελευταίο που έβαλα το είδες. Όχι, τι ήταν. Επειδή είδα κάποιες καινούργιες συμμετοχές στο Προεδρικές 2023. Ναι. Ναι, είχε μια καινούργια σήμερα, το είδα, ναι. Ναι, και πρόσφατα άλλες και άλλες, έτσι. Έγραψα Προεδρικές 2023, άλλος για τον Μπάμπορο. Δεν έχω δει τίποτα, δεν έχω Facebook, δεν σε βλέπω. Αυτή είναι η ατάκα που θα καταλάβουν πιο πολύ, λέμε Σανή, διότι τον κατακλυσμό υπήρχε ένα βαπόριο, στο πούμε, που το λέει Μπάμπορο, και βαστούσε κάποιος μια ντουτούκα και φώναζε «Άλλος για τον Μπάμπορο!» Και έβαιναν πάνω, έφυγαν ένα μικρό εισιτήριο και τους έπαιρνε μια βόλτα και τους έφερνε πίσω. Αυτή την αίσθηση μου έδωσε σήμερα, ας πούμε, το όλο σκηνικό, ότι είμαστε σε αυτό που λέμε «Άλλος για τον Μπάμπορο». Ναι. Έλενα μου, έχεις έτσι πολλές φορές και θετικά και αρνητικά σε αυτά που γράφεις και να μπει σε μια συζήτηση δημόσια. Έχω, αλλά επειδή πάντα λέω τη γνώμη μου ευθαρσώς, δεν με πειράζει το όποιο κόστος. Εγώ θα το πω. Ναι. Και ξέρω ότι δεν θα γίνω αρεστή σε όλους και δεν με αφορά να είμαι αρεστή σε όλους. Με αφορά να είμαι αρεστή στον εαυτό μου και αυτό που λέγαμε στην αρχή, να έχω συνέπεια με αυτό που λέω, με αυτό που σκέφτομαι, με αυτό που είμαι. Αυτό είναι. Έμαθα να μιλώ. Μιλάς, σε κάποια παράσταση και τα λοιπά, σε κάποια ταινία, σειρά, έτυχε να τσακωθείς με συνάδελφο, γιατί μιλάς, γιατί ακούσαμε και ακούμε διάφορα. Όχι, 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 τους έχω από τους συνάδελφους μου, δεν έχω θέμα. Επίσης, αν ενοχληθώ από κάτι, επειδή θα σου το πω κατευθείαν στη μούρη, δεν θα παρεξηγηθείς ούτε εσύ και τελειώσαμε και πάμε παρακάτω. Ναι, δεν σου έχει τύχει περιστατικό που να... Όχι, να λέω Παναγία μου, να τους δαμε εγώ, ποτέ. Εντάξει, η Έλενα, εγώ τη θυμάμαι πάντα έτσι ότι είχες πολύ αγαπησιάρικες σχέσεις με τους συναδέλφους. Ναι, και δεν είμαι άνθρωπος γενικά που τσακώνομαι.
Ναι. Επειδή αυτό που νιώθω και αυτό όμως... που θέλω να πω, θα το πω. Τελείωσε. Νομίζω, δεν ξέρω αν το κάνεις κι εσύ, ένας άνθρωπος που είναι τόσο αυθορμήτος, τόσο ειλικρινής, πέφτει στην παγίδα του να πάει να υπερασπιστείς κάποιον άλλον και να τσακώνεσαι εσύ για τα δικαιώματα αλλού. Ο άλλος να μην υπερασπίζεται τον εαυτό του. Το λεγόμενο αλήθεια από το ψυχικό να με σε βρει το κρίμα. Ναι, πάρα πολύ σημαντικό. Στο τέλος να φταίει εσύ, να φεύγει που δουλειά, γιατί ο άλλος είναι διεκδίκηση. Έτσι έφυγα από τον ΦΟΚ. Πώς έφυγες από τον ΦΟΚ? Υπερασπιζόμενη μία συνάδελφο που την απέλυσαν, κατά τη γνώμη μου, άδικα. Το περίμενες ότι θα έφυγες μετά? Έφυγες ή σε έδιωξαν? Δεν ανανιώθηκε το συμβόλαιο μου, ναι. Το ίδιο πράγμα είναι. Ναι. Άρα θεωρείς ότι αυτός ήταν ο... Ναι, μου τον είπανε κιόλας. Α, το είπανε. Ναι. Εντάξει, δεν είναι, ναι. Είναι πολλά, δεν είναι μόνο αυτό. Ναι. Γενικώς εγώ είμαι άνθρωπος της διεκδίκησης του κοινού. Του κοινού καλού, όχι του όχι επιπροσωπικού, ναι. Αλλά... Το κοινό καλό. Το κοινό καλό. Ναι. Αυτό. Μάλιστα.